Γιαννουζάκος για τον Μοράλες. Η πάσα στον Πρίντεζη και φάουλ που κερδίζει εκεί ο παίκτης του Ολυμπιακού από τον Νίκο Ζήση. Τον αρχηγό, όχι τον αρχηγό, αλλά τον πολυτιμότερο παίκτη της Εθνικής Νέων στο Βίλνιους. Το προηγούμενο καλοκαίρι αρχηγός ήταν ο Χρήστος Ταπούτος. Ζήσταν MVP της διοργάνωσης, χρυσό μετάλλιο η Ελλάδα. Αποσύρεται ο Χαρίσης και περνάει ο Τόμιτς. Επιστρέφει ο Τόμιτς. 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος πρώτης περίοδου. 12-6 μπροστά ο Ολυμπιακός που μπορεί με τον Γιώργο Πρίντεζη να αυξήσει περισσότερο τη διαφορά. Πρίντεζης κάνει το 13-6. Να φανταστεί κανείς ότι ο Σούποτς δεν έχει χρειαστεί ακόμα να χρησιμοποιήσει τον καλύτερο του σκόρερ πλέον μετά την αποχώρηση του Μόρις Εβανς και εν συνεχεία την απουσία του Μάρκο Τζόνσον. Τον ένα Μάρκο, καταπληκτική πάσα από τον Γιαννουζάκο. Και το καλάθι από τον Γιώργο Πρίντεζη. Πρώτο καλάθι από τον Πιτσιρικά, τον 18χρονο Πρίντεζη Τικού. Ματζάνας που επέστρεψε. Χαρίσης. Τόμιτς. Που επαναλαμβάνω υπήρξε το ξυπνητήρι του Ολυμπιακού, η φιάλη με το οξυγόνο. Το κάτωμα από τον Πρίντεζη που δίνει το κερασάκι στη τούρτα για τον Ολυμπιακό. 70-59, διαφορά στις 11. Ο Ολυμπιακός μετά από 3 χρόνια ξανανικά την ΑΕΚ. Για να είμαι ακριβής, μετά από 3 ήττες ξανανικά την ΑΕΚ σε αγώνα κανονικής περίοδου. 1 λεπτό ακόμη. Χαρίσεις. Η πάσα στον Τεμικέλ. Το φάουλ που κερδίζει από τον Πλέικνη ο Πρίντεζης. Εδώ η διαφορά είναι στους 10. Φανταστείτε ότι ο Πρίντεζης έχει 7 πόντους και 5 rebound. Κρίσπιν.